12:34 πρώτα λεπτά η ώρα στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι. 5:34 πρώτα λεπτά το ξημέρωμα στη Νέα Υόρκη. Εκεί θα μεταφερθούμε τώρα για να συνομιλήσουμε με τον συμπατριώτη μας τον Λάζαρο Θεοδωρακόπουλο. Μας περιμένει για να μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία του. Ο κύριος Θεοδωρακόπουλος σπούδασε βιολογία στο Αριστοτέλειο, αλλά τον κέρδισε το θέατρο. Θα μας τα πει βέβαια και ο ίδιος. Όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας, αλλά και νωρίτερα ήταν εκεί και θα μας μεταφέρει αυτή την εμπειρία. Καλημέρα κύριε Θεοδωρακόπουλε. Καλημέρα Στασία. Καλημέρα Λάζαρε. Είναι λίγο άγρια η ώρα, αυτό το ξημέρωμα στη Νέα Υόρκη, αλλά έχουμε μεγάλη, χαρά που σε ακούμε και κάθε φορά δηλαδή που ακούμε οποιονδήποτε συμπατριώτη μας βρίσκεται τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Λοιπόν, και εγώ χαίρομαι πολύ σας ακούω. Το φως είναι ίδιο με το φως της Θεσσαλονίκης τώρα, καθώς ξημερώνει εδώ. Έτσι. Λοιπόν, από τη βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βρέθηκες στη Νέα Υόρκη, μεσολάβησαν κάποιοι σταθμοί φυσικά και μεταπήδησαν στην υποκριτική. Σε κέρδισε το θέατρο όπως είπα και πριν. Ναι, πολύ σωστά. Όσο σπούδασα στο βιολογικό, το θέατρο μου έλειπε τόσο πολύ που αποφάσισα να ασχοληθώ σοβαρά με αυτό πολλές ώρες την εβδομάδα και αποφάσισα να πάω στο κέντρο θεατρικής έρευνας Θεσσαλονίκης του Βαγγέλη Οικονόμου και του Πέτρου Ζουβανού και του Δημήτρη Νατύρη. Και εγώ όταν τελείωσαν εκεί οι σπουδές μου, αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτό επαγγελματικά και έδωσα εξετάσεις για το Κρατικό Θέατρο Βορειού Ελλάδος, όπου και έγινα δεκτός. Και μετά, αφού τελείωσα τις σπουδές μου στο βιολογικό, ολοκλήρωσα και τις σπουδές μου στο Κρατικό Θέατρο. Είναι αυτό που λέγανε πάντα οι παλιοί, πάρε το πτυχίο σου, ολοκλήρωσε τις σπουδές σου και μετά ασχολήσουμε ό,τι καλλιτεχνικό επιθυμείς. Ναι, αν και είναι αλήθεια ότι η βιολογία με βοήθησε πάρα πολύ στα καλλιτεχνικά, γιατί μου έδινε μια σιγουριά ότι έχω κάποια γνώση πάνω στην επιστήμη και μπορώ να συγκρίνω τα δύο πράγματα και να βλέπω, να συγκρίνω τις γνώσεις μου πάνω στα δύο και να μην κάνω πράγματα που είναι επικίνδυνα. Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί 2 εβδομάδες πριν να αποφοιτήσω από το βιολογικό συνειδητοποίησα ανοίγοντας το λεξικό του Μπαμπινιώτη ότι η λέξη βιολόγος στην αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιούνται για την έννοια του ηθοποιού. Και λέω και τα να δεις ότι από την αρχή σπούδαζα ηθοποιός. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Κρατικό Βορείο Ελλάδος λοιπόν, Βερολίνο, Νέα Υόρκη, μεσολάβησαν έτσι είπαμε αρκετοί σταθμοί, ώσπου σε κέρδισε η Νέα Υόρκη και εκεί εκπαιδεύτηκες στο William Esper Studio, στο Brooklyn, στην τεχνική Μάισνερ. Μάισνερ. Δηλαδή στον ρεαλισμό, να το πούμε έτσι. Ναι, ο Μάισνερ είναι συνεχιστής του συστήματος Στανισλάσκι και στόχος είναι να μπορούμε να ζούμε αληθινά κάτω από φανταστικές συνθήκες. Και έσκασα εδώ, αφού είχα αποφοιτήσει από το κρατικό και δούλεψα στη Θεσσαλονίκη. Η τελευταία παράσταση που κάναμε ήταν η Φαλακρή Τραγουδίστρια του Ιονέσκο. Και αισθανόμουν ότι αυτά που ήξερα μέχρι τότε δεν μου έφταναν. Ήθελα να μάθω, όσον αφορά την υποκριτική μου τεχνική, ήθελα να μάθω κάποια πράγματα παραπάνω. Οπότε έκανα την έρευνά μου και διάβασα τα βιβλία του William Esper, ο οποίος είναι ο συνεχιστής του συστήματος του Meisner στη Νέα Υόρκη, ένας από τους συνεχιστές. Έγινα δεκτός και ήρθα. Και μου ήμουν πολύ, πολύ τυχερός γιατί αυτά που έμαθα μου βοήθησαν πάρα πολύ στο να εκφράζομαι και να ξέρω τεχνικά πιο ωραία να θέτω στη φαντασία μου και να μπορώ αυτά να τα επαναλαμβάνω. Και πέρασα πολύ δημιουργικά, γνώρισα πολύ ωραίους ανθρώπους. Και μετά αφού αποφοίτησα από το William Esper Studio, όπου διοίκησαν οι σπουδές μου για 2 χρόνια, δεν πρόλαβα να ζήσω καθόλου τη Νέα Υόρκη για να ανακαλύψω αυτή την πόλη. Οπότε αποφάσισα να κάνω δήλωση για καλλιτεχνική βίζα, την οποία πήρα και έτσι κατάφερα και επέστρεψα και από τότε ξεκίνησα να δουλεύω σε θεατρικές και κινηματογραφικές παραγωγές εδώ. Θα τα δούμε λίγο αυτά, διότι μετά ήρθε η πανδημία και τα σταμάτησε όλα παγκοσμίως. Και μάλιστα ο χώρος του πολιτισμού, ο χώρος ο καλλιτεχνικός, επλήγει βάναυσα από την πρώτη στιγμή, όπως και στη χώρα μας. Εκείνο το διάστημα όλες οι δουλειές που είχατε σε εξέλιξη σταμάτησαν ή μόλις λίγο τα περιοριστικά μέτρα γινόντουσαν πιο ελαστικά, συνεχίζατε να δουλεύετε και να τις ταινίες ή ό,τι άλλο κάνατε, τα γυρίσματα? Οι θεατρικές παραγωγές σταμάτησαν κατευθείαν και ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί. Ναι. Και θυμάμαι ότι πέρσι το καλοκαίρι, όταν έβλεπα τους φίλους μου και συναδέλφους μου στην Ελλάδα να συμμετάσχουν σε παραστάσεις, εγώ ανησυχούσα πάρα πολύ για αυτούς, γιατί λέω, ήταν δυστυχήνεται. Ενώ ο κορονοϊός είναι σε έξαρση, γίνονται παραγωγές, ενώ εδώ δεν γινόταν τίποτα. Τίποτα, απολύτως. Θεατρικά όχι, ναι, δεν γινόταν. Ναι. Γινόντουσαν μετά από λίγους μήνες, ξεκίνησαν κινηματογραφικές παραγωγές, ναι, αλλά με πολύ αυστηρά μέτρα, mm-hmm, και είχα την τύχη να συμμετάσχω σε 3 παραγωγές, όπου αισθανόμουν πολύ τυχερός, γιατί τα σετ τα οποία πήγα και συμμετείχα στις παραγωγές τους πρόσεχαν πάρα πολύ για τον κορονοϊό και ακολουθούσαν κατά γράμμα τους κανόνες που αφορούσαν τις μάσκες που φορούσαν οι ηθοποιοί και mm-hmm το τεχνικό προσωπικό και τις αποστάσεις που κρατούσαμε μεταξύ μας. Δηλαδή δεν επιτρεπόταν να πλησιάσουμε ένας τον άλλον καθόλου και δεν επιτρεπόταν να βγάλουμε τη μάσκα. Και όλα αυτά μέσα σε πάρα πολύ θετικό κλίμα και χωρίς αυτό να εμποδίζει την παραγωγή της ταινίας. Ναι. Μας είπες ότι πριν από λίγο καιρό άρχισαν ξανά οι παραστάσεις, έτσι, σε κλειστούς χώρους και σιγά σιγά προσπαθεί τέλος πάντων να επικρατήσει μια σχετική κανονικότητα. Σε ποια φάση είστε τώρα, τι ετοιμάζετε, τι δουλεύετε? Να σας πω κάτι που έκανα, ένα project που έκανα μέσα στην πανδημία, που όταν όλα ήταν κλειστά. Ναι, αυτό πρέπει να τα ακούσουμε για να δούμε και τις αντιδράσεις του κόσμου. Έλα Λάζαρε, πες το. Ναι, έκανα ζωντάνεψα ένα άγαλμα το οποίο βρίσκεται στο Ζάπιο στην Αθήνα και λέγεται Έρως Τοξότης. Είναι ένα άγαλμα του Γεώργιου Βρούτου. Από την πρώτη στιγμή που το είχα δει πριν από 6-7 χρόνια, mm-hmm, ήθελα αυτό το άγαλμα να το ενσαρκώσω και να το ζωντανέψω. Αυτό απεικονίζει στο Θεό έρωτα να σπάει το τόξο του, έτσι? Ναι, αυτό κάνει, ναι. Και έχει πολύ ωραία φτερά και είναι πάρα πολύ ωραία φτιαγμένο. Και λέω, εφόσον τα πάντα είναι κλειστά, μπορώ να δώσω μια παράσταση μόνος μου στον δρόμο, μακριά από τους ανθρώπους όσο μπορώ, έτσι ώστε και να μην κινδυνεύω από αυτούς, αλλά και να μπορέσω να κάνω κάτι. Επιτρεπόταν αυτό, δηλαδή η μετακίνηση? Η μετακίνηση επιτρεπόταν. Εδώ πέρα ποτέ δεν απαγορεύτηκε η μετακίνηση λόγω κορονοϊού. Ο κόσμος συμμορφώθηκε μόνο και μόνο από το φόβο να μην πεθάνει. Οπότε αποφάσισες να κάνεις τη δική σου παράσταση στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Παράσταση, ναι, έφτιαξα με την βοήθεια ενός φίλου μου, έφτιαξα ένα τεράστιο χάρτινο κουτί που του φόρεσα, κόλλησα μια σακούλα IKEA και το έκανα σακίδιο, το φόρτασα στο ποδήλατό μου, έβαζα μέσα τα φτερά μου και έφευγα και πήγαινα να βρω το μέρος όπου θα κάνω την παράστασή μου. Σε κεντρικούς δρόμους, μεγάλους δρόμους? Ναι, πήγαινα σε όσο πιο κεντρικούς δρόμους μπορούσα, γιατί η πόλη είχε αλλάξει πρόσωπο, δεν ήταν η Νέα Υόρκη. Αυτό τώρα μου κάνει εντύπωση, επειδή όλοι θυμόμαστε πώς ήταν εκείνο το διάστημα οι πόλεις, άδειες εντελώς και άνευρες, μου κάνει εντύπωση και θα ήθελα να μάθουμε πώς αντιδρούσαν οι περαστικοί, οι οποίοι είχαν τέλος πάντων το πρόβλημα με την πανδημία, τους περιορισμούς, το φόβο, και βλέπανε ξαφνικά τον τοξοθράφστη μπροστά τους. Πώς αντιδρούσαν? Υπήρχαν διάφορες αντιδράσεις. Πολλοί κόσμος δεν καταλάβαινε ότι ήμουν ζωντανός άνθρωπος. Νόμιζαν ότι ήμουν άγαλμα και γόλουσαν κοντά μου για να βγουν φωτογραφίες. Μετά γελούσανε και αλληλεπιδρούσανε μαζί μου. Έγιναν κάποια πολύ όμορφα πράγματα καθώς έκανα αυτή την παράσταση. Ένα από αυτά ήταν ένας κύριος που ήρθε και έκλαψε στο άγαλμα και του είπε το πρόβλημά του, που του λέει τη γυναίκα του επειδή είναι άρρωστη και είναι σε μια κλινική, αλλά η οικογένειά της δεν τον αφήνει να την επισκεφθεί. Και μίλησε για τη μοναξιά που περνάει και για τους φίλους που έχει χάσει, που έχουν πεθάνει, έχουν φύγει από την πόλη. Και τα έλεγε αυτά κλαίγοντας, οπότε συνομιλήσαμε. Και το όμορφο ήταν ότι, το περίεργο ήταν ότι αυτό δεν τα έλεγε σε μένα στο Λάζαρο, τα έλεγε σε έναν άνθρωπο δονμένο, λευκό, που ήταν εντυμένος άγγελος. Και αυτό ήταν κάτι πολύ όμορφο. Κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον ήταν το πώς αντιδρούσε ο κόσμος στο όρο το βέλος. Γιατί μετά από μία περίοδο σκέφτηκα να προσθέσω μία αργή κίνηση στο άγαλμα. Γιατί πολλοί κόσμος θέλει κάτι παραπάνω από αυτό που το έδινα, που στο κόμουν ακίνητος. Και παρατήρησα, μου έκανε εντύπωση που ο κόσμος αντιδρούσε διαφορετικά σε αυτό το άρωτο βέλος που δεν υπήρχε. Και δεν υπήρχε κίνδυνος από αυτό που έκανα. Και μου έκανε εντύπωση και να ρωτησόμουν για ποιο λόγο άραγε όταν στόχευα γυναίκες, οι γυναίκες δεχόντουσαν το βέλος που ερχότανε, αλλά όταν έσπαγε το τόξο μου και το βέλος ποτέ δεν έφυγε, στεναχωριόντουσαν. Αλλά είχα παρατηρήσει ότι όταν το έκανα αυτό σε άντρες, οι πιο πολλοί άντρες τρέχανε. Ήταν λίγο παράλογο αυτό που συνέβαινε. Όχι απλά φοβόντουσαν, απλά τρέχανε. Μακριά να φύγουνε. Σαν υπήρχε αυτό το βέλος και σαν να φοβόντουσαν. Θα μπορούσε να γίνει και αντικείμενο ψυχοκοινωνικής τέλος πάντων έρευνα σε αυτό το project. Ναι. Τώρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα? Ξέρω ότι εκεί συνεργάζεσαι και με το Clipstream Group Theater, έτσι, που το έχουν δημιουργήσει Έλληνες. Βέβαια. Κάναμε μια παράσταση, κάναμε μια πρεμιέρα ενός έργου δημοσίευτου του Δημήτρη Δημητριάδη, που λέγεται Εν Χορώ, και το κάναμε τώρα. Οργανώθηκε η παράσταση μέσω πανδημίας και πριν αρχίσουν τα μέτρα, δηλαδή γιατί εμείς για μια περίοδο δεν φόρσαμε μάσκες στην πόλη, πριν από ένα μήνα άφηκε αυτό το μέτρο, γιατί είχαν εμβολιαστεί πάρα πολλοί κόσμος, οπότε δεν υπήρχε μεγάλος κίνδυνος, αλλά τώρα που ο κορονοϊός επιστρέφει ξανά φοράμε μάσκες. Και οργανώθηκε αυτή η παράσταση από το Clipstream Group Theater, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μία από τις ιδρύτριες της ομάδας αυτής είναι η Ιωάννα Καταρού, η οποία ήταν η σκηνοθέτρια του έργου, η οποία είναι και η ιδρύτρια του θεάτρου Ακτής Αελίου. Μία από τις ιδρύτριες του θεάτρου Ακτής Αελίου στη Θεσσαλονίκη. Εδώ, Θεσσαλονίκη, όλοι βέβαια. Ναι. Και ανέβασε μια παράσταση αυτού του έργου με ένα θίασο ηθοποιών Ελλήνων, Ελληνοαμερικανών αλλά και Αμερικανών. Η παράσταση ήταν στα αγγλικά. Η μουσική γράφηκε από την Κάμα Καράμ, που είναι μια πολύ γνωστή συνθέτρια, η οποία συνέτασε 8 πολυφωνικά τραγούδια. Είχαμε live μουσική με drums και ένα ακορντεόν. Και παίχθηκε και στο πάρκο της Αστόριας δύο παραστάσεις. Μια παράσταση στα πλαίσια του φεστιβάλ της πόλης Νέας Υόρκης που λεγόταν Ανοιχτές Τιμές. Άρα υπάρχει συνέχεια τώρα σε όλα αυτά που σταμάτησαν κάπως βίαια. Και ελπίζουμε να ξαναγίνει αυτή η παράσταση, γιατί ήταν πολύ ωραία η συνεργασία μας. Τώρα ένα άλλο περίοδο που σχεδιάζω είναι η παράσταση «Η νύχτα μόλις πριν από τα δάση» του Μπερνάρ Μαρί Κολτές. Μονόλογος, μάλιστα. Ωραία, ευχόμαστε καλή επιτυχία, Λάζαρε Θεοδωρακόπουλε, σε ό,τι κάνεις. Επιστροφή στην πατρίδα είναι μέσα στα άμεσα σχέδια? Είναι στα άμεσα σχέδια. Προς το παρόν υπάρχουν ακόμα περιορισμοί. Δηλαδή δεν θα είναι εύκολο εγώ να έρθω στην Ελλάδα και μετά να επιστρέψω. Λόγω της βίζας που έχω υπάρχουν περιορισμοί και δεν επιτρέπονται. Ευχόμαστε να γυρίσουμε όλοι στην κανονικότητά μας, να αρχίσουν πάλι οι δημιουργίες, να αρχίσουν τα όμορφα καλλιτεχνικά δρόμενα, παραστάσεις κτλ. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα στη Νέα Υόρκη, Λάζαρε, και σε σένα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.